Πάμε να δούμε του λέοντε. Πάμε, πάμε. Γιατί εγώ νιώθω πολύ καλά. Γερό, δυνατό, αισιόδοξο. Δεν ξέρω. <σ takeaways> έχω χάσει να ανησυχώ λίγο. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα λόγο να ανησυχεί όμω. Okay. Πραγματικά. Είπαμε ξανά ότι ε, είναι. σε ποια φάση είσαι. Γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ με εμά του ίδιου. Okay. Έτσι. Λοιπόν, ε, αν λοιπόν. Εσύ μπορεί να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, να νιώθει δυνατό και όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάτι να σε ταρακουνήσει, να σε ρίξει. Πέρα από αυτό, η νέα σελήνη αυτή έχει να κάνει κυρίω με θέματα που αφορούν ένα τομέα. Είναι δύο οι τομεί εδώ. Ο ένα τομέα είναι πάρα πολύ πρακτικό και πολύ υλικό. Έχει να κάνει με οικονομικά. Εκεί πέρα, λοιπόν, καλό είναι να μην υπεραισιοδοξείτε. Καλό είναι να τα βλέπετε τα πράγματα στι διαστάσει που πρέπει. Επειδή αυτή η νέα Σελήνη, κυρίω για του γεννημένου στο δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου, μπορεί να φέρει περίεργα ε, αποτελέσματα αν είστε πολύ υπεραισιόδοξοι ή αν δεν πατάτε πολύ γερά στο κομμάτι των οικονομικών. Γι' αυτό λέω προσέξτε λίγο παραπάνω σε ό,τι αφορά σε αυτό το τομέα και κυρίω το κομμάτι που έχει να κάνει με οικονομικά τα οποία μπορεί να διαχειρίζεστε μαζί με άλλους, ε, οικονομικά μπορεί να είναι τα κοινά του σπιτιού μαζί με το σύντροφό σας, ε, οικονομικά τις εταιρίες που μπορεί να εργάζεστε ή α, μιας επιχείρησης. Μπορεί να είναι όμως και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με κληρονομικά, με φορολογικά, με κάρτες, με δάνεια, όλα αυτά θέλουν... Στο ψάξιμο λεπτομέρεια, δηλαδή να μην αφήνετε επιπόλαια να έρχονται πράγματα χωρίς να τα βλέπετε στη λεπτομέρεια τους για να μην έχετε πρόβλημα. Πέρα από αυτό, εκεί δηλαδή θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Πέρα από αυτό, όντω αυτή η νέα σελήνη θα μπορούσε να βγάλει για σας και μια νέα πηγή εσόδων. Mm. Το άλλο κομμάτι που θέλει μεγαλύτερη δουλειά, αλλά κυρίω με τον εαυτό σα, είστε εσεί οι οποίοι αντιφέτος με τον κρατερό δεν πιστεύουν τόσο πολύ στον εαυτό του και στι δικέ του δυνατότητε και μπορεί να του καταλαμβάνει μεγαλύτερη ανασφάλεια ή μεγαλύτερο άγχο σε αυτή εδώ την περίοδο. Είναι όμω μια φάση την οποία πρέπει καλό ή κακώ εσεί οι ίδιοι με τον εαυτό σα να την ξεπεράσετε με κάποιο τρόπο.